Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023. Τι θέμα έχουμε σήμερα? Θα μιλήσουμε για τον εκφοβισμό. Σχολικό εκφοβισμό. Ναι, έχει κυκλοφορήσει μία έρευνα που έγινε στην Κύπρο γύρω από τον εκφοβισμό και έχει διαφανεί ότι 1 στα 4 παιδιά ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί bullying στο σχολείο. Επίσης, φαίνεται ότι ο εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει πάρα πολύ έντονα στα σχολεία της Κύπρου. Νομίζω ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες, είμαστε πρωταθλητές στον εκφοβισμό, τόσο στα σχολεία, αλλά γενικά και σε άλλα πλαίσια, όπως στα στρατόπεδα, αλλά και γενικά στην κοινωνία. Να σου διαβάσω λίγο το ερώτημα. Παρακαλώ. Θέκλα, ένα ερώτημα. Θα μπορούσατε να κάνετε με την Αριστονίκη πώς μιλάμε στα παιδιά για την κακία που δέχονται από συνομιλίκους τους όταν αντιλαμβανόμαστε ότι με υποκίνηση των γονέων άλλα παιδιά τα αποφεύγουν ή τα υποτιμούν? Δεν θέλουμε να σπείρουμε την κακία στη ψυχούλα των παιδιών μας, αλλά ταυτόχρονα φοβόμαστε ότι είναι ανύποπτα και αθωράγγιστα. Μιλάω για μικρά παιδιά πρώτων τάξεων δημοτικού που δέχονται σχόλια και άσχημες συμπεριφορές από άλλα παιδιά που μάλλον μεγαλώνουν σε τοξικά περιβάλλοντα. Αυτό ήταν το αρχικό ερώτημα. Πες μας για την έρευνα. Ναι. Είναι πάρα πολύ έτσι μεγάλο το ποσοστό. Όχι πως δεν το βλέπαμε δηλαδή, αλλά έχει διασαφινιστεί και από την έρευνα ότι υπάρχει. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, δηλαδή ένα μοντέλο πάταξης της παραβατικότητας, της βίας και του εκφοβισμού που να μπορεί να έτσι εφαρμοστεί σε όλα τα πλαίσια, είτε αυτά είναι σχολεία, είτε αυτά είναι υπηρεσίες, είτε αυτά είναι στρατόπεδα, είτε οπουδήποτε, για να μπορέσουν έτσι αυτό το φαινόμενο να μειωθεί όσο πρέπει. Γιατί δεν στέλνουμε τα παιδιά μας για να τρώνε ούτε ξύλων, ούτε βρισχές, ούτε κακοποίηση, κάθε είδους κακοποίηση συναισθηματική, ψυχολογική. Τα σχολεία πρέπει να είναι χώρος μάθησης, χώρος ανάπτυξης των γνωστικών λειτουργιών και χώρος που τα παιδιά να θέλουν να πηγαίνουν και όχι χώρος που να πηγαίνουν για να κακοποιούνται. Άρα δεν είναι αστεία πράγματα αυτά και νομίζω ότι όλοι από το μετερίζιν που έχει ο καθένας θα πρέπει να συμβάλλουμε στο να μειωθεί αυτό το φαινόμενο. Και υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν και μοντέλα, υπάρχουν και μέθοδοι που μπορούν να έχουν αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και ότι κατάφεραν να διαχειριστούν φαινόμενα βίας και εκφοβισμού. Και το ζήτημα είναι αν θέλουμε, δηλαδή δεν είναι ότι δεν μπορούμε. Το ζήτημα είναι γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τα μοντέλα αυτά πράξη, να τα υιοθετήσουμε σε όλα τα σχολεία και να υπάρξουν τρόποι ούτως ώστε να εκπαιδευτούν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσον τα παιδιά και οι γονείς φυσικά, γιατί δεν είναι ότι ο εκφοβισμός γεννιέται στα σχολεία. Ο εκφοβισμός υπάρχει. Υπάρχει και έξω από τα σχολεία. Και τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές που μπορεί να βλέπουν στο σπίτι τους. Ναι, είδες η κοπέλα λέει, ναι. Αυτά τα παιδάκια στις πρώτες τάξεις του δημοτικού μεγαλώνουν μάλλον σε τοξικό περιβάλλον και γι' αυτό λειτουργούν με τέτοιον τρόπο προς τους συμμαθητές τους. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς οι γονείς. Το θέμα είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη λήψης μέτρων σε πιο μακροκοινωνικό επίπεδο. Όμως το ερώτημα είναι το μικροκοινωνικό. Καταρχή, που λέει η κοπέλα. Πώς μιλάς στα μωρά, δηλαδή να σου το κάνω λίγο πιο λιανό. Πώς το καταλαβαίνω. Ένας γονιός που δεν είναι ψυχοεκπαιδευμένος, πολύ πιθανόν να πει τα παλιόπαιδα. Πώς σου φέρονται έτσι, είναι παλιό χαρακτήρες, σίγουρα έρχονται από προβληματικές οικογένειες, μην τους λαμβάνεις υπόψη. Η ίδια θεωρεί, από ό,τι κατάλαβα, μπορεί να κάνω και λάθος στην ανάλυση μου, ότι ίσως να μην είναι καλή ιδέα να μιλήσουμε με τέτοιους όρους στα παιδιά. Πώς μιλούμε?
Κοίταξε να δεις, είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας. Αν εμείς στον χώρο εργασίας μας, τον τρόπο που μιλάμε στα τηλέφωνα, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους φίλους μας, στις ιδιωτικές μας συζητήσεις, χρησιμοποιούμε μειωτικούς χαρακτηρισμούς ή επικρίνουμε τους πάντες ή θεωρούμε ότι είμαστε κάποιοι σπουδαίοι και φοβεροί, είτε μπορεί να επικρίνουμε ο ένας τον άλλο μέσα στο σπίτι και χρησιμοποιούμε ψυχολογικών πόλεμων μεταξύ μας, τα παιδιά μας διδάσκονται μέσω του παραδείγματός μας και όταν πηγαίνουν σε οποιοδήποτε πλαίσιο, είτε αυτό λέγεται σχολείο, είτε αυτό λέγεται φροντιστήριο, ποια δραστηριότητα κάνουν, συμπεριφέρονται και εκείνοι αντίστοιχα. Τώρα, αν εμείς έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία μέσα στο σπίτι, που υπάρχει ο σεβασμός, η κατανόηση, ο αλτρουισμός, είμαστε συναισθητικοί, αγαπάμε τους ανθρώπους, αγαπάμε τα ζώα, γενικά είμαστε δοτικοί άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν άλλα σπίτια που δεν έχουν υιοθετήσει έναν τέτοιο τρόπο συμπεριφοράς, είναι διαφορετικοί από εμάς. Καταρχήν δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα τα παιδιά μας, έτσι, γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτά τα δύο σπίτια δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Ωστόσο θα πρέπει να είναι ενδυναμωμένα τα παιδιά, ούτως ώστε να απαντούν με όμορφων ευγενικών τρόπων, υπάρχουν τρόποι. Εγώ τουλάχιστον ό,τι δηλώνω και γενικότερα ό,τι εισηγούμε το έχω δοκιμάσει πρώτα και εγώ ξέρουμε ίδια. Τα παιδιά σου είναι μεραματόζωα. Ναι, ναι, είναι. Οπότε είδα ήδη ισόμαση να γίνεται αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα όταν ήρθαμε από Ελλάδα στην Κύπρο, ήταν πολύ έντονος ο εκφοβισμός, ναι, που θυμούμαι όταν ήταν ο Λάζαρος πρώτη δημοτικού, ο οποίος Λάζαρος τελείωσε φέτος στο Λύκειο και είναι στο στρατό τώρα. Θυμούμαι που ήταν πρώτη δημοτικού, που ήταν μόλις είχαμε γνωριστεί το 2011, ναι, και συζητούσαμε. Βασικά έτσι όμως συζητούσαμε ήταν ότι ο Λάζαρος ήταν πιο καλοήθης, πιο καλόβολος, πιο αθώος από ότι ίσως κάποιοι συμμαθητές του, και συζητούσαμε το μαζί του το θέμα. Ναι. Πώς το χειριστήκες? Ο Λάζαρος από μόνος του έχει έτσι κάποιους μηχανισμούς σαν παιδί που σκέφτεται διάφορα κόλπα για να διαχειριστεί. Θυμούμε αλλά σε κάποια φάση έδινε το κολατσό του στους άλλους. Έδινε το κολατσό του, τους έπαιρνε δωράκια, ναι, τέλος πάντων προσπαθούσε να βρει τρόπους. Αλλά το πιο σημαντικό που έγινε ήταν η ενδυνάμωση του ίδιου του Λάζαρου. Και η εκμάθηση τρόπων να διαχειρίζεσαι τον εκφοβιστή, μιλώντας του σε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνει, αλλά επειδή ακριβώς δεν την καταλαβαίνει, σαν να μπλοκάρει εκείνη τη στιγμή. Μπράβο. Μας το είπες και σε μια εκπομπή του. Ναι. Πες μας το έτσι. Κουτσιά καθαρισμένα, όπως λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Κουτσιά καθαρισμένα. Θα μπορούσε να του πει, θα φέρω, του έλεγαν διάφορα όταν είχε έρθει, θα φέρω τον μπαμπά μου να σε δείρει κτλ. Και του έλεγε αυτό. Όχι, εγώ μόνο. Είναι. Η βία δεν επιτρέπεται και άμα με δει ο μπαμπάς σου θα έρθει αστυνομία και θα βάλει φυλακή. Mm. Ή ξέρω εγώ θα σε ρίξω στη θάλασσα να σε φάνει καρχαρίες. Έλεγε, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν καρχαρίες στη Μεσόγειο θάλασσα. διάφορα τέτοια πράγματα. Οι άλλοι έμεναν παγωτό γιατί σου λέει τι λέει τώρα αυτός. Δηλαδή δεν έχει μια συνηθισμένη αντίδραση ενός παιδιού που φοβάται ή που κλαίει ή που πάει και κάνει παράπονα ή οτιδήποτε. Τον αντιμετωπίζει τον άλλο στα ίσα. Λοιπόν, οπότε μετά έγιναν οι καλύτεροι φίλοι με αυτά τα παιδιά. Όταν είδαν ότι δεν μπορούν να μπουν πάνω του, έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Το δύσκολο είναι με τα παιδιά τα οποία καταφεύγουν σε ξύλο, όπου εκεί κερδίζει ο πιο δυνατός σε μυϊκή μάζα. Και όχι ο πιο δυνατός στα λόγια. Εννοείς αν τρώνε ξύλων τα παιδιά μας από άλλα παιδιά, ναι, εκεί δεν είναι εύκολο να τους αντιμετωπίσουν. Ναι. Ενώ στα λόγια, ναι, μπορούμε να ενδυναμώσουμε έναν παιδί ώστε να απαντάει με αποστομωτικών τρόπων στους αυτούς που του κάνουν εκφοβισμό με λεκτική κακοποίηση. Εκεί είναι δύσκολο. Ας πούμε η κόρη μου η Μαρία που πηγαίνει σε ένα σχολείο που έχει πολύ εκφοβισμό, yeah, μου ζήτησε να πάει πολεμικές τέχνες. Μου λέει, μαμά, θέλω να μάθω πολεμικές τέχνες για να τους αντιμετωπίζω. Γιατί όταν έρχονται να με χτυπήσουν, εγώ είμαι αδύνατη και δεν μπορώ να ανταπεξέρθω. Να, και μου ζήτησε ίδια να πάει, μιλάει, αλλά
υπάρχουν φορές που νιώθει ότι κινδυνεύει η σωματική της ακεραιότητα. Χτυπούν και κοριτσάκια κιόλας, α. Χτυπούν... Είναι κορίτσια που χτυπούν κορίτσια ή αγόρια που χτυπούν κορίτσια. Και κορίτσια και μανάδες και πατεράδες. Είναι ιδιαίτερα σχολείο. Και μανάδες και πατεράδες. Μάλιστα. Χτυπούν τους συμμαθητές των φίλων, ναι, ναι, ναι. Των παιδιών τους. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι. Δημόσιο σχολείο. Δημόσιο σχολείο. Να παραμείνετε εκεί. Να φύγουμε. Ναι. Τα οικονομικά μας να τα βελτιώσουμε λίγο. Στην να πρώτη γυμνασίου, Μαρία, τώρα. Για να... Δευτέρα. Δευτέρα γυμνασίου. Για να πάμε ιδιωτικό, αναγκαστικά. Αυτό είναι τραγικό όμως, ότι αναγκάζονται οι γονείς για να αποφύγουν τοξικά περιβάλλοντα να πάρουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο για να επιβαρυνθεί η οικογένεια οικονομικά, υπερβολικά. Ενώ θα μπορούσε. Τέλος πάντων. Είναι τραγικό. Στο σχολείο είναι σαν... πας. Εννοείται, κάθε φορά που γίνεται κάτι, είμαι η πρώτη που θα πάρω τηλέφωνο και θα κάνω παράπονο ή θα κάνω κάποια άλλη δράση ενεργά. Δεν έχουν κάνει ακόμα στη Μαρία την ίδια κάποια και πράξη. Θες να πεις, Αριστονίκη, ότι ένας γονιός ο οποίος πάει στο σχολείο και επιτίθεται πάνω σε έναν συμμαθητή του παιδιού του, δεν έχει συνέπειες? Κανονικά θα έπρεπε. Δεν έχει. Κανονικά θα έπρεπε, δεν ξέρω τώρα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι η συγκεκριμένη που έκανε έναν περιστατικό, για να μην πούμε περισσότερα, είχε δεχτεί κάποιες συνέπειες. Γενικότερα δεν είναι μόνο το σχολείο που πάει η Μαρία, γιατί εκείνη η περιοχή βρίθη περιστατικών τέτοιων. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που ακούω και μέσα από τη δουλειά μου, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δηλαδή. Ναι, τι κάνει όμως μια οικογένεια που δεν έχει την οικονομική άνεση, είναι στο ίδιο με δυσκολία να πάρει το παιδί σε ιδιωτικό σχολείο? Τώρα πηγαίνουμε σε άλλες ηλικίες, πηγαίνουμε στην ηλικία της εφηβείας τώρα, στη δεύτερη σχολική ηλικία. Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό θα πρέπει να θορυβηθούμε και να κάνουμε ενέργειες ώστε αυτό το πράγμα να παταχθεί. Τώρα υπάρχει καταλαβαίνω τρόπος. Γιατί μοιράζεσαι στο Facebook αυτά που μοιράζεσαι. Δεν υπάρχει μέρα που είτε η κόρη μου να δεχτεί bullying, είτε κάποια συμμαθήτρια της που για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Ή κάποιον παιδάκι που έρχεται σε μένα. Δεν πρέπει να συμβεί στο δικό μας το παιδί για να μας. Είτε ο γιος μου στο στρατόπεδο. Δηλαδή κάθε μέρα θα ακούσω ή κάποιον συμμαθητή της κόρης μου ή την ίδια την κόρη μου ή κάποιον παιδί που κάνει στρατό με το γιο μου ή τον ίδιο τον γιο μου. Δηλαδή, και δεν νομίζω ότι το κάνουν ιδιαίτερα στα δικά μου τα παιδιά. Είναι ένα φαινόμενο που γίνεται σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Τότε με το σχολείο της Μαρίας δεν το ήξερα, τώρα το ακούω. Ναι, ναι. Εντάξει, εννοείται η πόλη στην οποία πάει σχολείο είναι μια πόλη που πιο συχνά ακούγεται ότι γίνεται bullying στα σχολεία. Αντιλαμβάνομαι ότι και η συνοικία στην οποία είναι το σχολείο είναι μια συνοικία στην οποία υπάρχει μια παράδοση τέλος πάντων παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά είναι τραγικό. Δηλαδή σκέψου έναν κοριτσάκι να ζητάει να μάθει πολεμικές τέχνες σε περίπτωση που θα το χτυπήσουν να μπορεί να μυθεί. Χωρίς να σημαίνει ότι τα κορίτσια είναι πιο αδύναμα από τα αγόρια. Σε εκείνη την ηλικία, σαν μειοσκελετικό σύστημα, είναι πιο δυνατά τα αγόρια. Ενώ. Εντάξει, δεν πρέπει να μιλούμε και με έμφυλα στερεότυπα. Και τα αγόρια και τα κορίτσια δεν πρέπει να δέχονται σωματική βία. Όχι, δεν έχει να κάνει με τη μυϊκή δύναμη. Γιατί και τα αγόρια μπορεί να μην έχουν μυϊκή δύναμη. Αυτό τι σημαίνει σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά στα δημοτικά, τα αγοράκια έχουν, μπορούν να. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι αν μπορούν να χτυπήσουν πίσω. Το θέμα είναι γιατί να πρέπει να χτυπήσει το ένα παιδί το άλλο. Και τι κάνουν τα σχολεία, δηλαδή το να το βάζουμε κάτω από το χαλί το πρόβλημα και να το αποσιωπούμε, δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Για να υπάρχει κουλτούρα βίας στα σχολεία, κάτι την ενεργοποιεί αυτή την κουλτούρα βίας ή γίνεται ανεκτή και η ανεκτικότητα στη βία δείχνει, είμαστε συνένοχοι σε αυτό. Όταν ανεχόμαστε την βία είμαστε συνένοχοι. Κανονικά θα έπρεπε να μην ανέχεται, να μην υπάρχει καμία ανοχή στη βία. Καμία ανοχή στη βία. Και έχω εδώ πάμπολα μοντέλα τα οποία έχουν αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματικά στο να παταχθεί η βία. Ομάδα διαχείρισης, πρέπει να το παιδί να νιώθει ασφάλεια στο σχολείο, το σχολικό κλίμα του σχολείου. Γιατί υπάρχει, τι είναι αυτό που κάνει τα παιδιά να ξεσπούν βία? Μήπως το ότι το σχολείο έγινε χώρος ο οποίος
αντί να προάγει την αγάπη προς τη γνώση, την αγάπη προς τη μάθηση και τα λοιπά, προάγει την εξέταση, προάγει το διαγώνισμα, προάγει τον καλό μαθητή, προάγει έναν ανταγωνισμό μεταξύ των παιδιών, όπου τα άλλα παιδιά που μπορεί να μην έχουν ή να έχουν κάποιες ελλείψεις ή να μην τους αρέσει το σχολείο ή να έχουν προβλήματα στο σπίτι τους ή τέλος πάντων να έχουν κάποιο θέμα, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν και να καταφεύγουν στη βία, γιατί έτσι κάνουν τους άλλους να τους προσέξουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε. Άρα είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο και είμαι σίγουρη ότι έχω εμπιστοσύνη στην καινούργια Υπουργό Παιδείας. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Δεν την ξέρω προσωπικά, αλλά με αυτό που έχω δει ως τώρα από εκείνη, και θεωρώ ότι έχει τις γνώσεις. Στείλες την επιστολή? Όχι ακόμα. Είχα άλλες επιστολές να στείλω. Γενικά. Λοιπόν. Ένα πράγμα για το οποίο σε θαυμάζουν είναι ότι είσαι ενεργός γονιός. Και είσαι ενεργός πολίτης όσον αφορά στα δικαιώματα των παιδιών που κακοποιούνται. Γενικότερα και λόγω του γεγονότος ότι είσαι και εκπαιδευμένη παιδοψυχολόγος και ψυχολόγος εφήβων, πέρα από το ψυχοθεραπεύτρια και ψυχολόγος ενηλίκων, και πάντα η Αριστονίκη, τόσο καιρό που σε γνωρίζω, έχεις τούτη τη μαχητικότητα και να τη συνεχίσεις. Εγώ παραδέχομαι ότι σοκαριστικά, γιατί δεν θεωρώ ότι η σωματική βία είναι πιο σημαντική από την ψυχική. Αλλά θεωρώ ότι το επίπεδο της ατιμωρησίας ξεφεύγει φοβερά όταν υπάρχει σωματική βία και δεν υπάρχει τιμωρία. Γιατί στο κομμάτι της ψυχολογικής βίας μπορεί να ισχυριστεί ένα διοικητικό σώμα ότι μα δεν το αναγνωρίσαμε ότι είναι βία. Πώς μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι είναι βία η σωματική βία και δει βία από γονιών προς μαθητή? Αυτό μου το περιστατικό που είπες, φαντάζομαι, μητέρα χτύπησε στη μαθήτρια κόρη της. Μάλιστα. Δηλαδή, πώς μπορείς να αγνοήσεις, να αφήσεις ατιμόρυτον κάτι τέτοιο? Δεν θεωρώ ότι είναι αμεληταία η ψυχολογική βία, αλλά φοβερόν, φοβιστικόν, φοβιτσιάρικον το ότι περνά ατιμόρυτη και η σωματική βία. Γιατί εγώ είχα υπόψη μου από τα δικά μου τα παιδιά, και κυρίως από την κόρη μου που επήγαινε και αυτή σε ένα σχολείο στο οποίο υπήρχαν κάποιες κλίκες, δεν ήταν άλλου είδους διαφορετικό σχολείο, δεν ήταν όπως το σχολείο που πηγαίνει η Μαρία, ήταν ένα σχολείο που θεωρείτουν και καλά δημόσιο σχολείο, αλλά θεωρείτουν υψηλής τάξης. Οπότε κάποιοι ανήκαν στους υψηλούς κύκλους και κάποιοι δεν ανήκαν. Πάλι είχε να κάνει με τις σχέσεις των γονιών μεταξύ τους και ποιοι γονείς ήταν δορυφόροι του σχολείου και όλη την ώρα, τέλος πάντων, όπως και να έχει. Και γνωρίζω τι σημαίνει ψυχολογική βία, ψυχική βία. Απομονώνουμε έναν παιδί, δεν το κάνουμε παρέα, το θεωρούμε, το ρίχνουμε έξω, το εξωστρακίζουμε. Ή εγώ είχα παρατηρήσει ότι ακόμη και το ίδιο το σχολείο, κάποιους μαθητές τους εξύψωναν επειδή οι γονείς ήταν γνωστοί στο σχολείο και ήταν δορυφόροι του σχολείου. Κάποια άλλα παιδιά που οι γονείς τους δεν επενέβαιναν στο σχολείο, τα είχαν παραμελημένα. Δεν λέω ότι δεν συνέβαινε αυτό, αλλά έπρεπε να αποδείξεις ότι υπάρχει διάκριση, έπρεπε να αποδείξεις ότι υπάρχει βία. Όταν όμως είναι ξεκάθαρη βία και υπάρχει ατιμωρησία, σημαίνει ξεφύγαμε εντελώς. Εντελώς όμως. Ναι, ξεφύγαμε. Είναι το φαινόμενο αυτό έχει εκτροχιαστεί και έχει πολλά χρόνια που το λέμε τώρα, αλλά μετά την πανδημία ιδιαίτερα, έχει διαφανεί ότι έχει εκτοξευτεί στο άπειρο. Τι να πω, ένα στα τέσσερα παιδιά να υφίστανται bullying, ιδιαίτερα στο δημοτικό και στην πρώτη γυμνασίου. Πολλά. Που είναι οι μεταβάσεις. Δεν μας φτάνει που είναι οι μεταβάσεις. Δεν μας φτάνει που τα παιδιά είναι και έφηβοι και έχουν τα χίλια δυο που έχουμε μπει από άπειρες φορές. Λοιπόν, ένα λεπτό. Τώρα, πρακτικά πράγματα. Λέμε στο παιδί μας ότι δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και δεν λειτουργούν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Εμείς έχουμε κάποιες αρχές και αξίες ως οικογένεια. Αποφασίσαμε να είμαστε άνθρωποι της αγάπης, άνθρωποι της καλοσύνης, άνθρωποι της αλληλεγγύης και στηρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι, στηρίζουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,
στηρίζουμε τους ανθρώπους που κακοποιούνται και τους προστατεύουμε και είμαστε κάθετα ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή βίας. Οπότε εμάς ως οικογένεια η στάση και η συμπεριφορά του να κοροϊδεύει ένας άνθρωπος έναν άλλον άνθρωπο, του να μιλάει άσχημα ένας άνθρωπος για έναν άλλον άνθρωπο, του να φέρεται άσχημα, μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Δυστυχώς δεν έχουν όλες οι οικογένειες τις ίδιες αρχές και αξίες. Δυστυχώς υπάρχουν οικογένειες τις οποίες δεν διδάσκουν αυτή την καλοσύνη στα παιδιά τους. Πρέπει να το έχεις υπόψη σου και όταν θα έχεις σχέσεις με άλλο. Και στις φιλίες σου με τα άλλα παιδιά, στις σχέσεις που έχεις με τα άλλα παιδιά, να είσαι παρατηρητικός, να είσαι παρατηρητική και να σκέφτεσαι σε τι είδους οικογένεια άραγε έχει μεγαλώσει ένα τέτοιο παιδί. Από τη συμπεριφορά των παιδιών, αν καταλάβεις ότι ένα παιδί έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην οποία προωθούνται συμπεριφορές που δεν είναι ανθρωπιστικές, να διαχωρίζεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις ότι δεν είναι σαν εμάς αυτός ο άνθρωπος. Άρα να προσέχεις και να μην γίνεις φίλος, αλλά και να προσέχεις αν τυχόν δεχθείς μια επίθεση να αμυνθείς και να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Σωστό τον πλέον. Ναι, αλλά θα πρέπει να καλλιεργηθεί η κουλτούρα του αλτρουισμού και στα παιδιά που είναι απλοί θεατές. Αυτό μου λέει αλληλεγγύη. Δηλαδή ναι. Δεν γίνεται να αφήνουμε ούτε έναν παιδί, γιατί είχα συμβεί και στο δημοτικό που πήγαινε η Μαρία πολλά περιστατικά, όπου έναν παιδί του ρίχναν τη τσάντα του ρίχναν πέτρες. Και έμπαινε πάντα η κόρη μου, γιατί την υποστήριζε την κορούα. Και στο τέλος έκαναν εκφοβισμό και στη Μαρία που υποστήριζε το κοριτσάκι αυτόν. Και παρενέβηκα και ζήτησα από τη διευθύντρια να δράσει αμέσα. Και της είπα ότι θα την απείλησα. Ότι θα την βγάλω στα κανάλια, αν συνεχίσει να το βάζει. Αν όχι, να το παντού θα την βγάλω. Δηλαδή. Συγγνώμη, άμα θέλει έτσι, γίνεται. Για το άλλο το κοριτσάκι, καταλαβαίνετε. Ναι, δεν ναι, αφήνουμε ναι, 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 κανέναν παιδί να έχει στατεβία. Γι' αυτό είπα για την αλληλεγγύη, κόρη. Αλληλεγγύη, ανθρωπισμός. Προστατεύουμε τους αδύνατους. Δεν αφήνουμε ούτε εμάς να κακοποιήσουν, ούτε άλλους αδύνατους. Και δεν μεγαλώνουμε παιδιά που είναι απαθείς παρατηρητές. Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι υπάρχει κακία και καλοσύνη. Υπάρχει φως και σκοτάδι. Υπάρχουν άγγελοι, υπάρχουν και δαίμονες. Μεταφορικά η λέξη άγγελοι και δαίμονες. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να μεγαλώνουν με παιδική αφέλεια. Δηλαδή η αφέλεια που είχε ο Λάζαρος ο δικός σου στην πρώτη δημοτικού δεν του ήταν χρήσιμη. Όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο, δεν είναι όλες οι οικογένειες το ίδιο, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο σκεπτικό, τότε μπόρεσε να ενδυναμωθεί και να λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο ώστε στο τέλος της ημέρας να εκμεύσει το σεβασμό. Γιατί υπάρχει η ψυχολογία της ομάδας. Και σε όλα τα περιβάλλοντα στο οποία γίνεται bullying, ο bullies, ο ντάις, δοκιμάζει τα όρια σου. Στοχοποιεί έναν πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι είναι ευαίσθητο στον bullying και ευάλωτο στον bullying, και αν σου κάνει bullying, σου κάνει φοβισμό και εσύ δεν αντιδράς και εσύ δεν βάζεις stop, θα συνεχίσει να το κάνει. Αν όμως αντιδράσεις αποτελεσματικά και έτσι με διαβεβαιωτικότητα μπεις stop, τότε το πιο πιθανό θα υποχωρήσει και θα προσπαθήσει να βρει ένα θύμα άλλο. Πρέπει να βάζουμε stop και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Εντάξει, τα παιδιά μας δεν θα βάλουν stop σε συλλογικό επίπεδο. Εμείς ως γονείς είμαστε υποχρεωμένοι, κατά τη γνώμη μου, ακόμη και εμείς που έχουμε παιδιά μεγαλύτερα που τελείωσαν τα σχολεία, να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε μια συνολικότερη προστασία. Αλλά το παιδί πρέπει να μάθει να προστατεύει τον εαυτό του, να λέει stop, όχι. Στη βία. Να μιλά, να ενημερώνει τους καθηγητές του, την διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς του και να αντιδρούμε άμεσα. Δεν φοβόμαστε εμείς, γιατί υπάρχει και μια κουλτούρα του φόβου ότι αν κάνουμε κάτι θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα ή μπορεί να δράσει αυτή η υποκουλτούρα του εκβιασμού υπόγεια εξωσχολικά ή κάπου θα σε βρει και θα σου... Ή υπάρχει στη Λεμεσόν, δεν με πειράζει από την πόλη, υπάρχουν ολόκληρα γκέτα. Δηλαδή μπορεί αν χτυπήσεις κάποιο φίλο τους να έρθουν τσουλούμια να σε χτυπήσουν επειδή χτύπησες ένα φίλο τους ή οτιδήποτε ή επειδή του είπες οτιδήποτε.
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Η Λεμεσός, όντως, ως πόλη έχει παράδοση. Από τον καιρό ήμασταν εμείς μαθητές. Τον καιρό ήμουν εγώ μαθήτρια. Πριν 30 χρόνια, 35 χρόνια, θυμούμαι ότι έλεγαν ότι στη Λεμεσό γίνεται μπούλινγκ στα σχολεία και ότι υπάρχουν και συμμορίες. Εντάξει, είναι μόνο η Λεμεσός, γιατί την αγαπάμε, είναι η πόλη μας. Μεγαλώνουμε παιδιά. Είναι η κουλτούρα που τα διαμορφώνει αυτά. Πιστεύω ότι αν το Υπουργείο Παιδείας θέλει να πατάξει τον εκφοβισμό, μπορεί. Υπάρχουν και οι έρευνες, υπάρχουν και τα μοντέλα, υπάρχουν και οι τρόποι, υπάρχουν και εκπαιδευμένοι, εκπαιδευτικοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και υπάρχουν και οι τρόποι εντοπισμού των παιδιών θητών με τη βοήθεια και της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που έχει τους σχολικούς ψυχολόγους που πρέπει να ενδυναμωθεί, να γίνουν περισσότεροι για να μπορούν να δρουν και αυτοί ελεύθερα στα σχολεία, ενώ να πηγαίνουν με άνεση και όχι να είναι τόσο λίγοι που να μην μπορούν οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στα αιτήματα των σχολείων. Μπορεί να συσταθεί και ομάδα κατά του σχολικού εκφοβισμού, ειδική ομάδα και από τα πανεπιστήμια μας που είναι αρκετά και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες και πάρα πολλοί τρόποι για να δράσουμε. Το θέμα είναι γιατί δεν το κάνουμε, γιατί δεν θέλουμε, γιατί αφήνουμε τα δημόσια σχολεία μας να καταραίουν και αναγκάζουμε τους γονείς να ψάχνουν τρόπους για να μπορέσουν να φύγουν τα παιδιά τους από το δημόσιο σχολείο. Πού πάει αυτή η χώρα αν δεν έχει δημόσια δωρεάν παιδεία? Και σου λέω, εσύ κουτσά στραβά θα τα καταφέρεις να πάρεις το παιδί στο ιδιωτικό. Έχει άλλους που με τίποτα δεν μπορούν. Είναι μονογονεϊκές οικογένειες. Είσαστε δύο, εσείς το εργάζεστε και οι δύο. Κάποιοι είναι μονογονεϊκές οικογένειες. Κάποιοι άλλοι έχουν θέματα υγείας. Κάποιος που δεν μπορεί να εργαστεί, που είναι με επιδόματα αναπηρίας κλπ. Δεν είναι λύση το πάμε στο ιδιωτικό. Όχι, δεν είναι λύση. Είναι κατά αντίμα. Δεν λέω ότι είναι κατά αντίμα να πηγαίνει στο ιδιωτικό. Λέω ότι όχι για αυτούς τους λόγους. Ναι, να πάει στο ιδιωτικό για άλλους λόγους. Όχι γι' αυτό. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτά. Μάλιστα. Αυτά. Θα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη.